Θέλω να δούμε, μιας και είμαστε σε σένα στο Focus FM της Θεσσαλονίκης, ένα ντοκουμέντο, γιατί πραγματικά την ώρα που λέγαμε και αναδείξαμε προχτές όλο το παρασκήνιο με την απόφαση της πρωτοδίκου Φλωρίνης για την αναγνώριση του Μακεδονικού Κέντρου, του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας συνολικά στην Φλόρινα, την ώρα που εδώ έχουν σιωπήσει ακόμα και αυτοί που θα έπρεπε να ασχολούνται από τον πνευματικό κόσμο, από τον επιστημονικό κόσμο κλπ. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως και για τα παιχνίδια με τα εθνικά θέματα, θα ακούσουμε Νίκο Πετρουλάκη, τον Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι, παρακαλώ, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, στο Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών του Μόντρεαλ. Έρχεται λοιπόν ένας επιστήμονας διακεκριμένος από το εξωτερικό, γνώστης της ελληνικής ιστορίας, έτσι, και δίνει την απάντηση μιλώντας στον Focus FM και στην εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη κόντρα στο σύστημα, την απάντηση που θα έπρεπε να είναι προμετωπίδα από όλους εδώ για το θέμα της γλώσσας, της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Για να τα ακούσουμε. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και με αυτή τη γειτονική χώρα που ονομάζεται Σκόπια. Οι άνθρωποι εκεί πέρα ισχυρίζονται ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Εσείς τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, είναι κατάχρηση της λέξης, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα, καλοί άνθρωποι, μιλάνε μία γλώσσα που δεν υπήρχε στο χώρο αυτό στην αρχαιότητα. Η μακεδονική της αρχαιότητας δεν έχει καμία σχέση με την, σε εισαγωγικά, μακεδονική τώρα στη χώρα που υποστηρίζει ότι έχει ρίζες από την αρχαία Μακεδονία. Οι λαοί, οι σλαβόφωνοι ήρθαν στο χώρο αυτό πολύ αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, στον 6ο αιώνα περίπου, αλλά έχουν γράψει, και ο κύριος Μπαμπινιώτης έχει γράψει για τη γλώσσα, και ο κύριος, και πολλοί έχουν γράψει, και ο Ανδριώτης παλιά και άλλοι, Χατζηδάκης, έχουν ασχοληθεί. Νίκο Πετρουλάκη, ένα σχόλιο από σένα. Ήταν ξεκάθαρος και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν υπήρχε καμία μακεδονική γλώσσα. Ήταν αττική η ελληνική διάλεκτος, η αττική διάλεκτος που μιλούσαν και οι Μακεδόνες και όλοι. Η μακεδονική γλώσσα, εντός εισαγωγικών, είναι ένα εφιολόγημα, είναι μια κίνηση την οποία κάνουν οι Σκοπιανοί για να αύριο μεθαύριο να μας ζητήσουν και τα εδάφια τη Μακεδονία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Όχι αύριο μεθαύριο, ήδη η απόφαση αυτή, όπως λέγαμε προχθές, ανοίγει κερκόπορτες για να μπορούν να βάλουν. Έτσι. Εδώ είδαμε και χθες ότι ακόμα και αρβανίτικη μειονότητα πάει να δω. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ο στόχος τους είναι η Μακεδονία του Αιγαίου, το έχουν πει 100.000 θα φορές. Θα τα δούμε λοιπόν και βέβαια, ναι, ναι. Για μια ακόμη φορά η Συμφωνία των Πρεσπών αναδεικνύει ότι είναι κατάπτυστη. Μάλιστα. Και είναι προοδοτική. Θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Πετρουλάκη, εσένα και τον Focus FM. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.